Με μεγάλη χαρά, πραγματικά καλωσορίζουμε την ελληνική κοπελετική οικογένεια. Καλωσορίζουμε τους αθλητές που μας κάνουν τόσο περήφανος στη Γαλλία και όχι μόνο. Καλωσορίζουμε και τους ανθρώπους που υποστήριξαν αυτές τις προσπάθειες. Με πολύ μεγάλη χαρά, ως πρόεδρος Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης, υποδέχομαι τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοπελετικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Ιωάννη Βράμπα, ο οποίος ήρθε να μας τιμήσει, να τιμήσει την μεγάλη μέρα αυτή για τον Ναυτικό Ομίλο. Θα αφήσω τους τέσσερις πρωταθλητές μας και Ολυμπιονίκη στο τέλος. Θα πάω τον κύριο Τζιάννη Ποστιλιώνη, ο οποίος είναι ο εθνικός μας προπονητής, είναι ο ενορχιστρωτής όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας και όλων αυτών των μεταλλίων που αυτή τη στιγμή βλέπουμε και καμαρώνουμε εθνικά. Επίσης, ο πρώτος Ολυμπιονίκης, ο οποίος ξεκίνησε όλα αυτά για την ελληνική κοπηλασία, ο κύριος Βασίλης Πολύμερος, ο οποίος τώρα είναι και έφορος στην εθνική ομάδα και είναι αυτός ο οποίος στηρίζει όλες τις προσπάθειες των παιδιών μέσα από την Ελληνική Κοπηλετική Ομοσπονδία. Και φυσικά, τελευταία θα σας πω, τη Ζωή Φίτσιου, τον Αντώνη Παπακοσταντίνου και τον Πέτρο Καϊδατζή. Και φυσικά τη Μιλένα μας, η οποία χτες πραγματικά κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη υποδοχή. Νομίζω ότι το είδατε όλοι και συγκινήθηκε όλη η Μυτιλήνη. Και με τη Μιλένα και τη Ζωή που πλέον τη θεωρούμε δικό μας παιδί. Και πραγματικά δεν θέλω να πω άλλα εγώ, διότι έχουμε πει πολλές φορές πολλά. Ο Όμιλος το τελευταίο χρόνο έχει φέρει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία να τα πούμε μαζί. Αλλά τώρα πραγματικά με χαρά θέλω τους φιλοξενούμενους μας να μιλήσουν και να πούνε όλες τις εμπειρίες τους. Και νιώθω πολύ μεγάλη τιμή που τους φιλοξενούμε στο νησί μας και βλέπω και από τους όλους εδώ, από το ξενοδοχείο που είμαστε εδώ, από το Mythical Coast, αλλά και όλους όσους με την Ινιού συναντούν στον δρόμο, μια πολύ θερμή υποδοχή και πολύ ζεστά φιλοξενούμε αυτόν τον κόσμο κοντά μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, πραγματικά είναι τιμή για μας και για τον Ναυτικό Όμιλο αλλά και για την πόλη μας και το λόγο σε εσάς. Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα. Εγώ βρίσκομαι εδώ ως πρόεδρος της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας με μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Βρίσκομαι εδώ από χθες και παρακολούθησα όλες αυτές τις εξαιρετικές εκδηλώσεις που έγιναν για την υποδοχή των Ολυμπιονικών, όπως άλλωστε πρέπει έτσι να κάνει κάθε πόλη που υποδέχεται Ολυμπιονίκες που έχουν καταφέρει κάτι τόσο μεγάλο όσο οι κοπηλάτες και οι κοπηλάτριές μας. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι γιατί το σχέδιο αυτό της τετραετίας μας οδήγησε σε αυτά τα δύο εξαιρετικά μετάλλια, στα δύο διπλά σκίφ των ελαφρών βαρών. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να κάνουμε τα όνειρα αυτών των παιδιών πραγματικότητα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ καταρχήν τον Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης, έτσι τον πρόεδρο, τον Τάσο τον Παλή, για την ενορχίστρωση αυτών των εξαιρετικών εκδηλώσεων, έτσι που δεν σταμάτησαν με το χθεσινό και σήμερα το βράδυ θα βρεθούμε στον Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης, όπου θα συνεχίσουν οι τιμητικές διακρίσεις και για τους τέσσερις αυτούς Ολυμπιονίκες. Και σε γενικές γραμμές είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, έτσι, με όλη την πορεία. Θα ήθελα να ακούσω και εγώ τα παιδιά, γιατί χθες πραγματικά οι δύο κοπέλες μας συγκίνησαν πάρα πολύ. Ελπίζω σήμερα να μην αρχίσουμε να κλαίμε πάλι όλοι μαζί. Όχι, όχι, ωραία. Ήταν εξαιρετικό αυτό που έβγαλαν αυτό το συνέστημα, έτσι, και μας έκανε και εμάς να συγκινηθούμε και να αισθανθούμε ανθρώπινα. Για μένα το πιο σημαντικό δώρο, πέραν όλων αυτών που έγιναν χθες, όπως το κλειδί της πόλης, όπως η ονομασία αυτή της πλατείας του παραλιακού μετόπου με το όνομα της Μιλένας, είναι η αγάπη. Η αγάπη του απλού κόσμου που ήρθε εκεί και την έδειξαν ξεκάθαρα σε αυτά τα δύο κορίτσια, καθώς και η αγάπη που είδαμε ότι αισθάνεται η μία για την άλλη, έτσι. Και αυτό το δέσιμο υπάρχει και στο διπλό των αγοριών, έτσι, με τον Πέτρο και τον Αντώνη. Και αυτό ακριβώς μας δείχνει πώς φτάσαν σε αυτό το επίπεδο, γιατί ένα πλήρωμα θα πρέπει να γίνει ένα. Και για να γίνει ένα πρέπει να υπάρχει μεγάλη αγάπη μεταξύ των αθλητών και των αθλητριών. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Hello to everybody. I apologize for my communication in English.
because I feel more comfortable in this language, and I can understand quite well what the Greek rowers and the management when they speak with me. Is right, the president, when we said that yesterday was a very emotional evening, and mostly was the expression of athletes. But I can tell you, these two medals, as well all medals that we have with the Hellenic team in rowing, are very scientific results. We have one plan that is 3 or 4 years long. This last 3 years was 3 years after the Olympic in Tokyo, successful one. And this program is made with a lot of analysis of the results of the athletes. So every training is recorded, is analyzed, and we see the weak point and strong point of the athletes biomechanically with the visual analysis. And also because we have one very expert team of coaches, also a lot of Greek coaches participating in this program, where we go deep also in the rigging of a boat, because rowing is like Formula One. We fix the boat to make the boat faster. We try all solution to make that as fast as possible. And this program, especially in the double woman lightweight, men lightweight double, works very well, because we cannot forget that in 2021, Zoe and Antonis Papakonstantinou, they participated to the Olympic qualification, and in the final qualification, Zoe was in semi-final, but sorry, she cannot qualify, and the same was for Antonis Papakonstantinou. So we start out of the final qualification for Tokyo. But after this moment, with the arrival of Petros and Milena, we make one extra jump forward, and imagine from semifinal qualification, we jump in the third place in Olympic. So this is a scientific success where all put their brain, their emotion, their maximum professionality, and we reach these results. Because sport, modern Olympic Games, is 90% scientific and 10% emotional. But of course, for our rowers, is mostly emotional. Thank you. Απλά μια περιληπτική μετάφραση όσων είπε ο κύριος Πουστιλιώνε. Αυτό που ανέφερε και χτες στο δείπνο που είχαμε, το ανέφερε και σε εμένα προσωπικά, ήταν ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι μια επιστημονική προσπάθεια και μια επιστημονική προσέγγιση. Ενώ βλέπουμε την κοπηλασία και αυτό που ζήσαμε χτες στην υποδοχή ήταν κάτι το οποίο είχε να κάνει με συναισθήματα και ο κόσμος καταλαβαίνει τα συναισθήματα, ειδικά οι Έλληνες, όπως τόνιζε, έχουν πάρα πολύ το συναίσθημα, δεν πάβει να τονίζει ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι μια επιστημονική προσπάθεια, η οποία έχει μέσα εργοφυσιολογία, βιομηχανική της κίνησης, κάθονται με βίντεο και παρακολουθούν όλες τις κινήσεις και μπορούν μαζί με τους συνεργάτες τους Έλληνες προπονητές σε μεγάλο βάθος, σε επιστημονικό επίπεδο να μπορέσουν να προσεγγίσουν το άθλημα και γι' αυτό έρχονται αυτές οι επιτυχίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά στο τέλος, το 90% είναι επιστήμη και το 10% είναι αυτό που λέμε εμείς συνέστημα. Οι Έλληνες όμως έχουμε συνέστημα και αυτό το 10% είναι κάτι το οποίο μετράει πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης. Τα είπε άλλωστε και ο πρόεδρος στην εισαγωγή του και θα σταθώ σε κάτι που είπε ο πρόεδρος, ότι η αγάπη είναι ένα συνέστημα το οποίο πραγματικά, επειδή και εγώ στο παρελθόν είχα την τύχη να πάρω Ολυμπιακό μετάλλιο, είναι κάτι το οποίο το δίνεται τώρα και εδώ στη Μυτιλήνη και στις προηγούμενες πόλεις που βρεθήκαν τα παιδιά απλόχερα, και είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά, γιατί το μετάλλιο από μόνο του είναι ένα μετάλλιο, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά περισσότερο είναι να τους σφίξουμε το χέρι και να τους πούμε ότι κάνατε αυτό που ξέρετε να κάνετε καλά, ως με τον καλύτερο τρόπο, και για σας αλλά και για όλους εμάς τους Έλληνες. Και κάτι δεύτερο που ήθελα να πω όσον αφορά την κοπηλασία. Η κοπηλασία είναι ένα άθλημα το οποίο γίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας. Δεν είναι ένα άθλημα που γίνεται μόνο στο κέντρο, μόνο στην Αθήνα. Και τρανό παράδειγμα είναι σήμερα, βρισκόμαστε στην ακριτική Μυτιλήνη. Η Μιλένα είναι
αθλήτρια γέννημα θρέμα του ναυτικού ομίλου Μυτιλίνης και η προσπάθεια είναι να υπάρχει παντού κοπηλασία σε όλα τα σωματεία και σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω πολύ το ναυτικό ομίλο της Μυτιλίνης που μας έχει υποδεχθεί με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά η φιλοξενία είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα, πέρα από όλα αυτά που είπε και ο προπονητής μας, ο Τζιάννη Ποστιλιώνε, υπάρχει πολύ σκληρή προπόνηση, υπάρχει προπόνηση βασισμένη πάνω σε επιστημονικά στοιχεία και αυτό δεν το κρύβουμε, δηλαδή κάνουμε πολλά meeting και για τη φυσιολογία του σώματός μας και για την τεχνική την οποία πρέπει να ακολουθούμε στη βάρκα. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Από τότε που πριν 2 χρόνια ήμουνα πλήρωμα, ξεκίνησα και ήμουνα πλήρωμα με τον Αντώνη και τα κορίτσια ξεκίνησαν να είναι μαζί πλήρωμα, ξεκινήσαμε μαζί αυτή την πορεία. Στους αγώνες στο Μπλετ, στο Πανευρωπαϊκό του 2023, υπήρξε ένα δέσιμο με αυτό το διπλό με τα κορίτσια και νομίζω ότι από εκεί και μετά, πέρα από το ότι είχα τον Αντώνη μες στη βάρκα, έξω στο δωμάτιο να μιλάμε για τα προβλήματά μας, να στηρίζουμε ένας τον άλλον, υπήρχε και αυτό το διπλό των κοριτσιών, τα οποία στεκόταν δίπλα μας, μας στήριζαν κι αυτές με τον τρόπο τους, τις στηρίζαμε κι εμείς, μοιραζόμασταν τα προβλήματά μας, τις χαρές μας, τις λύπες μας, γιατί υπάρχει πολύ πίεση μέσα στο κοινόβιο. Και θέλω να πω ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας, προσωπικά για μένα και τον Αντώνη, θεωρώ ότι ήταν η πολύ καλή ψυχολογία που είχαμε στους αγώνες, επειδή ήμασταν πολύ καλά σαν ομάδα. Το λέω αυτό γιατί τις έχω τώρα δίπλα μου και επειδή και ο Όμιλος της Μυτιλίνης μας έχει καλέσει, βλέπω ότι παίρνουμε αγάπη και από τους ομίλους των κοριτσιών και από το Μαυροχώρι, το οποίο πήγαμε και μας είχαν εκεί μια εκδήλωση. Και θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό, στο ότι υπήρξε ένα δέσιμο στην ομάδα, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στο να πετύχουμε αυτό το μεγάλο στόχο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Ναυτικό Όμιλο Μυτιλίνης για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία, γιατί πραγματικά από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε μας δείχνει το ότι θέλετε να είμαστε εδώ και ότι μας περνάτε αυτή την αγάπη που είπατε κι εσείς. Και για μένα είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί σας και θέλω πάρα πολύ να το δω και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα. Όσον αφορά τώρα, βασικά να κάνουμε και μια αναφορά για τους αγώνες και για την προετοίμασία μας. Ήταν σκληρή η προπόνηση, δεν ήταν ότι δεν ήταν. Υπήρχαν δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι συλλογικά αλληλοβοηθήκαμε όλοι μαζί, όπως είπε και ο Πέτρος. Εγώ δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ σε αυτό, θέλω να προσθέσω κάτι, ότι πολλές φορές κινούμασταν σαν ένα τετραπλό με τα κορίτσια, όχι σαν δύο διπλά. Από το φαγητό, σε όλες τις περιστάσεις. Είναι πολύ μεγάλη η τιμή αυτή που νιώθω τον τελευταίο καιρό. Πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη. Εγώ ακόμα δεν έχω προλάβει να πάω πολύ στην πόλη μου, την Αθήνα. Πήγαμε στην Καστοριά, ήρθαμε τώρα στο νησί σας, είχαμε ανέβει στη Θεσσαλονίκη και δεν έχω νιώσει τη ζωή μου πιο ευπρόσδεκτο σε όλα αυτά τα μέρη. Και θέλω να ευχαριστήσω προφανώς τον Πέτρο, γιατί άμα δεν ήταν και ο Πέτρος, δεν θα ήμουν εδώ πέρα. Τον κύριο Τζιάννη, ο οποίος με το πρόγραμμά του, που πολλοί μπορεί να λένε ότι είναι πολύ σκληρός, αλλά έχει αποδείξει ότι όποιος θα ακολουθήσει από την αρχή μέχρι το τέλος θα φέρει αποτελέσματα. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Ομοσπονδία που ήταν στο πλευρό μας και έχουν προσπαθήσει τα τελευταία 3 χρόνια να μας, ό,τι ζητήσουμε, να μας το παρέχουν όσο μπορούν οι άνθρωποι. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας κουράσω πάρα πολύ με άλλα λόγια. Είπαμε πάρα πολλά εχθές. Θα χαρούμε πάρα πολύ να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας σήμερα και να κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα μεταξύ μας. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Ναυτικό Όμιλο Μυτιλίνη, τον προπονητή μας, την Ομοσπονδία.
σίγουρα για να φτάσεις σε ένα τέτοιο σημείο να κατακτήσεις ένα Ολυμπιακό μετάλλιο έχουν βοηθήσει πάρα πολύ από πίσω. Τη δικιά μας προσπάθεια έχουν στηρίξει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται σε αυτό το τραπέζι αυτή τη στιγμή. Αυτό που είπαν τα αγόρια είναι αλήθεια. Δεθήκαμε πάρα πολύ μέσα στην ομάδα, όλοι μαζί. Και άμα παρατηρήσετε την πορεία μας γενικότερα τα τελευταία δύο χρόνια σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις, κινουμενόμαστε πάνω κάτω το ίδιο. Δηλαδή, ό,τι έχει καταφέρει ο ένας, έχει καταφέρει και ο άλλος. Και ήμασταν πάντα είτε εμείς η πρώτη κούρσα, ο πρώτος τελικός, είτε αυτή. Ακόμα και στο Βελιγράδι που πέρσι ήταν ένα παγκόσμιο το οποίο δεν πήγε καθόλου όπως περιμέναμε. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και αυτές τις στιγμές μέσα σε μια τέτοια πορεία. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή ήμασταν πάλι μια θέση πάνω κάτω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείτε ακριβώς να καταλάβετε τους δεσμούς που δημιουργούμε μέσα σε μια ομάδα, αλλά ελπίζω να αποτυπώνετε έτσι λίγο στα αποτελέσματα και στα πρόσωπά μας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Εγώ δεν έχω να πω πολλά, γιατί νομίζω ότι τα έχουμε πει με τη ζωή πολλές φορές και τα είπαμε και χθες και χθες τα καταθέσαμε την ψυχή μας. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα αγόρια που βρίσκονται εδώ και σε όλο το team που βλέπετε εδώ, γιατί όλοι αυτοί έχουν συντελέσει αυτό το έργο και προφανώς δεν θα χαιρεθεί αλλιώς αυτό το αποτέλεσμα. Και απλά θέλω να πω ότι πέρα από το ότι νιώθω πολύ τιμημένη από το νησί μου, νιώθω ταυτόχρονα μεγάλη τιμή που έχουν έρθει μέχρι εδώ τα αγόρια και αυτοί οι άνθρωποι και έχουν αφήσει τα σπίτια τους για να ζήσουν όλη αυτή την εκδήλωση μαζί μας και να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή όλοι μαζί. Νιώθουμε μεγάλη χαρά και θέλουμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που σε όλη αυτή την πορεία ήσασταν δίπλα μας. Σε όλες τις εκδηλώσεις ήσασταν μαζί μας. Και νομίζω ότι καταλάβετε ότι η κοπηλασία είναι ένα άθλημα στο οποίο όσους κύκλους κι αν κάνεις στη ζωή σου ξαναγυρίζεις εκεί. Παράγοντες στην κοπηλασία είναι οι περισσότεροι αθλητές που υπήρξαν. Αυτό είναι το άθλημα της κοπηλασίας. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του. Όλοι εδώ που βρισκόμαστε έχουμε κατά το κοινό τραβήξει κουπί. Το έχουμε αγαπήσει και γι' αυτό είμαστε εδώ κοντά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις στα επόμενα χρόνια. Καλώς ήρθατε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση προς όλους και όλες σας, έτσι με τη λάμψη που έχει σήμερα η τετράδα των Ολυμπιονικών, να αναφερθούμε σε αυτό που λίγο είπε η Ζωή Φίτση χτες. Το έχουμε πει και πριν φύγετε για τον αγώνα, για την κοπηλασία και τι σημαίνει να κάνεις κοπηλασία στην Ελλάδα. Και επειδή είστε σήμερα εδώ και τα φώτα πέφτουν πάνω σας, είναι μια ευκαιρία να πείτε σε εμάς που δεν τραβάμε κουμπί, τραβάμε άλλα ζώρια, να μας πείτε λίγο τι σημαίνει αυτό για εσάς, πώς επιβιώνετε οικονομικά. Φαντάζομαι ότι τώρα είναι όλα καλύτερα, αλλά και επειδή πολλά τα έχετε εδώ αυτές την κλίνη, σας είδαμε και είπαμε ότι θέλω και εγώ να προφωνώ. Θέλουμε να σχολείτε από όλους σας για το τι περνάτε, τι περάσατε και να φτάσετε ως εδώ και τι μπορεί να γίνει και τι ζητάτε από την πολιτεία τώρα και τους επόμενους. Και για τον Ελλή που συμβιώνει, δεν ξέρω μπορεί να το... Νομίζω όλοι έχουμε άποψη. Ναι, η κοπηλασία σαν άθλημα προφανώς στην Ελλάδα δεν είναι το ίδιο δημοφιλές όσο είναι άλλα αθλήματα. Δεν υπάρχουν χορηγοί για να μπορέσουν να στηρίξουν την προσπάθεια των αθλητών. Η πολιτεία δίνει κάποια, έτσι ας το πούμε, κάποια ανταμοιβή μόνο αν έρθει κάποια επιτυχία. Αν δεν έρθει επιτυχία δεν σου δίνεται κάτι πίσω. Πέρα από αυτό, την κοπηλασία εμείς την κάνουμε και όποιος είναι μέσα στο κοινόβιο κάνει κοπηλασία επειδή πραγματικά την αγαπάει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές, πάρα πολλές μέρες που ξυπνάς το πρωί και δεν νιώθεις καλά, δεν θες να κάνεις προπόνηση, είσαι έτοιμος να μαζέψεις τα πράγματά σου και να γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου.
Προφανώς η χορηγή είναι ένα κομμάτι. Θέλουμε, εφόσον έχει έρθει αυτή η επιτυχία, να ανταμυφθούμε. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση. Και μιλάω, πιστεύω ότι μιλάω και για τους τέσσερις μας. Και όχι μόνο για εμάς, και για τα άλλα παιδιά τα οποία δεν είναι. Το ότι εμείς φέραμε το μετάλλιο, εγώ με τον Αντώνη, ήμασταν 2 δευτερόλεπτα μπροστά από τους Ελβετούς. Αν αυτή τη στιγμή ήμασταν πίσω από τους Ελβετούς, δεν θεωρώ ότι θα υπήρχε η ίδια ανταπόκριση έτσι όπως υπάρχει τώρα. Οπότε μιλάμε για 2 δευτερόλεπτα τα οποία μπορούσαν να μην υπάρχουν, να είμαστε πίσω από τους Ελβετούς και να μην προσελκύσουμε έτσι τους χορηγούς. Γι' αυτό μιλάω γενικά για την κοπηλασία, αλλά και για τους τέσσερις μας. Θα ήθελα πολύ να έρθουν χορηγοί, να μας στηρίξουν, γιατί πραγματικά όταν υπάρχει οικονομική στήριξη, δεν νομίζω ότι πρέπει να ντρεπόμαστε να το πούμε. Θέλουμε την οικονομική στήριξη, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε. Αλλά χωρίς την οικονομική στήριξη δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν γίνεται να σκεφτόμαστε το πώς θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, το πώς θα βγάλουμε, ας πούμε, το μήνα, μόνο και μόνο από τα έξοδα των γονιών μας, να μας στηρίζουν οι γονείς μας και να συνεχίζουμε για να κάνουμε κάτι το τόσο μεγάλο. Πρέπει να έρθουν χορηγοί, πρέπει να έρθει οικονομική στήριξη και νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το λέμε. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα λίγο θέμα ταμπού, να μην βγούμε, να μην φανεί ότι κλεγόμαστε συσσαγωγικά. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να βγούμε και να το λέμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπε ο Πέτρος. Θέλω να σταθώ λίγο όμως στο μετά. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθουν κάποιοι χορηγοί και όπως λέει ο Πέτρος πρέπει να έρθουν. Αλλά το ζήτημα με την κοπηλασία είναι ότι όσο καιρό βρίσκεσαι στην Εθνική και βρίσκεσαι στο κοινόβιο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να σπουδάσουμε, οπότε μένουμε πίσω από άλλα πράγματα. Εγώ επειδή είμαι 25 χρονών, θέλω να τραβήξω μέχρι την επόμενη Ολυμπιάδα, το έχω πει ότι θα προσπαθήσω μέχρι και το 28, θα προσπαθώ να είμαι στην ομάδα. Θα έχω φτάσει 29 χρονών. Έχω να κάνω τη σχολή μου μετά. Θα φτάσω, πείτε, 33-34 μέχρι να τελειώσω. Δεν θεωρώ ότι στερούμαστε πράγματα, απλώς καθυστερούμε να κάνουμε κάποια άλλα. Και με το να βρεθεί ένας χορηγός, μας βοηθάει αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτή η βοήθεια που θα υπάρξει τώρα θα συνεισφέρει σε κάτι για το μέλλον μας. Αυτό θέλω να πω, ότι για εμάς το μετά είναι το δύσκολο. Να. Είπατε πριν ότι ήρθαν πολλά παιδάκια που μας είδανε και θελήσανε να γραφτούν στον Όμιλο και μακάρι πραγματικά να έρθει πολλοί κόσμος στην κοπηλασία. Το έχω πει ξανά και θα το λέω συνέχεια και σε κάθε μου συνέντευξη ότι από εδώ και πέρα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να συμβάλλω στο να έρθουν καινούργια παιδιά στην κοπηλασία και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε και την κοπηλασία το εθνικό μας άθλημα. Γιατί υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες μπορεί να έχουν λιγότερα λιγότερες τοπογραφικές δυνατότητες από ότι εμείς, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί να προσφέρει απλόχερα κοπηλασία σε κάθε άκρη της. Αυτό που με λυπεί όμως στην πραγματικότητα είναι ότι εδώ βλέπετε ας πούμε 4 παιδιά που δεν το βάλαν κάτω και συνέχισαν να δουλεύουν. Υπάρχουν άλλα πολλά παιδιά που κανένας δεν τα έχει δει, τα οποία ξεκίνησαν σε μικρή ηλικία στα σωματεία τους και αναγκάστηκαν, για παράδειγμα, στην 3η Λυκείου, οι περισσότεροι, να σταματήσουν για να δώσουν εξετάσεις, για να ξεκινήσουν τις σπουδές τους, γιατί ακριβώς το σύστημα είναι τέτοιο στην Ελλάδα που πρέπει να διαλέξεις ή θα αφιερώσεις όλη σου τη ζωή σε αυτό, είτε θα ακολουθήσεις είτε θα αφιερώσεις την ζωή σου στην κοπηλασία, είτε θα ασχοληθείς με το επαγγελματικό κομμάτι, το οποιοδήποτε διαλέξει ο καθένας. Εγώ προσωπικά στην 3η Λυκείου, επειδή τότε δεν υπήρχε ούτε εισαγωγή εκτός χωρίς εξετάσεις για τους αθλητές, αναγκάστηκα να σταματήσω και να δώσω πανελλήνιες. Πείτε ότι είμαι τρελή, πείτε ότι δεν ξέρω, αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω, που ενώ τελείωσα τις σπουδές μου και
εργάστηκα και σαν υπηαγωγός 3 χρόνια στο σχολείο. Τα παράτησα ξαφνικά μια μέρα όλα και αποφάσισα να συνεχίσω το όνειρό μου, γιατί κοιμόμουν και ξυπνούσα με αυτή τη σκέψη. Παράτησα πάρα πολλά πράγματα πίσω και δεν το λέω για να παραπονηθώ, ούτε για να κλαφτώ, ούτε για... Για μένα είναι θέμα αξιοπρέπειας το ότι βγαίνουμε και υποστηρίζουμε το γεγονός πλέον ότι η πολιτεία χρειαζόμαστε να μας βοηθήσει. Η Ομοσπονδία έχει πολύ λίγους πόρους και παρόλα αυτά είμαστε ένα άθλημα το οποίο η Ομοσπονδία πληρώνει σχεδόν 300 μέρες το χρόνο για να νοικιάζει τα μέρη που εμείς, το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμο που εμείς μένουμε, μας ταΐζουν. Δεν υπάρχουν σε άλλα αθλήματα αυτά και μπορείτε να το δείτε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια από πίσω. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρώ ότι έχουμε δώσει μεγάλο έναυσμα και στην πολιτεία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και προς τα εμάς, να οθήσει και να βοηθήσει και από μεριά της να δώσει κίνητρα και στους χορηγούς να κοιτάξουν και εμάς, γιατί από πίσω έρχεται κόσμος. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να γραφτούν στα σωματεία και πιστέψτε με, από τα σωματεία γίνεται η κατάλληλη δουλειά. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει στην τρίτη ηλικίου και μετά. Επομένως, αυτό θα ήθελα να προσθέσω και ελπίζω να εισακουστεί κάπου. Πραγματικά, τώρα που άκουγα τους αθλητές, καταρχήν συγκινήθηκα γιατί κατάλαβα τη μεγαλοπρέπειά τους και πώς έχουν κατανοήσει και πόσο έξυπνοι άνθρωποι είναι. Γι' αυτό έφτασαν εκεί που έφτασαν. Εκτός από τα συναισθήματα, έχουν μια συναισθηματική νοημοσύνη που εντυπωσιάζει. Πράγματι, το μπάτζετ της Ομοσπονδίας είναι χαμηλό. Έτσι, γιατί το κράτος επιλέγει να ακολουθήσει έναν τρόπο που θα μοιράσει τα χρήματα που έχει, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι λίγα, μεταξύ των διαφόρων αθλημάτων και ομοσπονδιών. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα πολύ χαμηλό μπάτζετ και τα αποτελέσματα αυτά που φέραν τα παιδιά είναι εντυπωσιακά. Αρκεί να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι η Μεγάλη Βρετανία εξόδεψε 45 εκατομμύρια, έτσι, πήρε 2 μετάλλια, όσα πήραμε κι εμείς. Εμείς έχουμε 1 εκατομμύριο το χρόνο, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό ποσό. Φροντίζουμε όμως να το επενδύουμε ως Ομοσπονδία σωστά επάνω σε αυτούς τους νεαρούς αθλητές. Εχθές το επεσήμανε και η Μιλένα, η οποία σε πολύ μικρή ηλικία είναι ένα παράδειγμα. Έτσι, ο κύριος Ποστιλιώνε την πρόσεξε, κατάλαβε τις δυνατότητές της και τις ψυχικές και τις σωματικές και επέλεξε να την εντάξει μέσα στην εθνική ομάδα για τα προηγούμενα 3 χρόνια. Εμείς λοιπόν φροντίζουμε να πληρώνουμε τα πάντα για τους αθλητές, τη διαμονή τους, τη διατροφή τους, τους γιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές, τα ταξίδια τους, τα ξενοδοχεία τους, τα σκάφη τους, τα κουπιά τους, τα πάντα. Πλην που δεν μπορούμε να τους χρηματοδοτήσουμε. Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνουν τα παιδιά, γιατί είναι μια ενίσχυση, αλλά είναι και αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να ζήσουν. Δεν μπορεί, επειδή έφαγες το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ μες στο σκηνιά, δεν έχεις κάποια έξοδα. Άρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα για αυτούς, αν η πολιτεία επέλεγε να δει ότι από την κοπηλασία έρχονται πολύ μεγάλες διακρίσεις και η διαχείριση των λίγων χρημάτων γίνεται σωστά. Άρα θα μπορούσαν λοιπόν να αυξήσουν λίγο τους πόρους για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Είναι λοιπόν πράγματι, όπως το είπα, ότι αυτοί που κοπηλατούν το κάνουν από αγάπη. Δεν το κάνουν για να κερδίσουν κάτι. Δεν μπορεί κανείς να έχει στο μυαλό του ότι εγώ θα μπω σε αυτό το πρόγραμμα για να κερδίσω κάτι. Απλά το αγαπάει, δίνει την ψυχή του και τελικά με αυτόν τον τρόπο έρχεται ένα αποτέλεσμα, όπου εκεί γίνεται και μια διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε για τα 2 δευτερόλεπτα που είπε ο Πέτρος. Έτσι, αν ήταν 4η, 5η ή 6η, πάλι Ολυμπιονίκες θα ήταν, αλλά δεν θα ήμασταν καν εδώ. Έτσι, να μιλάμε. Και εσείς που είστε σήμερα, έτσι, σας φέραν αυτές οι διακρίσεις, έτσι, και το ότι έχουμε στο νησί σας, που μας φιλοξενεί και ευχαριστούμε, τους 4 Ολυμπιονίκες με τα μετάλλια. Έτσι, χωρίς το μετάλλιο δεν θα γινόταν αυτή η προσοχή. Άρα λοιπόν, μέχρι να φτάσει αυτό, δεν έρχονται και sponsors. Έτσι, και πολλά άλλα παιδιά που έδωσαν την ίδια ενέργεια και στο παρελθόν ή και που θα δώσουν στο μέλλον και ίσως να μην φτάσουν σε αυτή τη διάκριση, έτσι, θα περάσουν ίσως απαρατήρητοι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι ένα υγιές κομμάτι της νεολαίας. Τα νέα παιδιά,
τα οποία λοιπόν πρέπει να μπουν σε αθλήματα όπως η ποδηλασία και να ασχοληθούν. Διότι αυτοί είναι που γίνονται οι χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία μας, έτσι, και που δεν ασχολούνται με άλλα πράγματα που τα γνωρίζουμε όλοι. Ευχαριστώ. If I understand that we are talking about the economical future of rowing and athletes, I think this is a quite complex issue. Because, first of all, rowing is not professional sport. So the economy must be down, because federations and the idea of the country has no big support for this sport. But you must imagine that these athletes, minimum, they spend 4 or 5 years, okay, Milena is a special case, as I said yesterday, only 3 years, but the athletes, they spend minimum 6-4 years in rowing with the support of a family. And okay, this is not a problem, because they have a high target and they said, okay, the family also, they can support the kids for a short time. But I know very well the cases, one of these was Zoe, also Antonis, and also Petros, that he stopped his studies in medicine, and again on the shoulder of family. They want to see also the future, because in reality, rowing is a sport without future for these athletes. And this is the duty, in my opinion, of the state, that they must make a safe future for the athletes. They dedicate many years of their life in our sport. So, and at this point, the state is doing something, of course, but only for medalists. But you know, in Olympic, it's not easy to take a medal, but it's also not easy to be final. In rowing, you think that it's easy because we put four crews on four crews qualified, but it's not easy, I can tell you. We have Olympians in the single that was in medal in 2021 and they were in final B in 2024. So it's not easy to maintain the final. So the state, they want to give motivation, and this motivation forces the athletes to be served, because they know that if they are fourth, they have no advantage. So they try their maximum to be in the privilege. So now they are in these conditions, but these specific athletes, they have one condition too, that they have seen that they have no privilege and they train for medal, and there are other athletes, they have privilege, but they were in medal before. And so in the team, we have two groups, one group with the facilities, another group without facilities. And this is not nice to have in the same group different treatment. And this is, has to be avoided. How? I don't think economically. We have one rowing center in Skinias that is filling in pieces. The rooms are in very bad conditions, and these athletes are living in one place that not even the immigrant want to stay there. So I always make a big complaint about it. Now, from a few days, they have a new mattress, but all the rest of the furniture is bad. So the sponsor for this group is now is easy for them. Easy, not so much. But we need a sponsor for federation. This is what we need. We need the support of federation. We have foundations in Greece that they don't put one single cent for our federation. And we are the federation that is working seriously more than 20 years. So I want to make one strong prayer to these people. You can give a sponsor to this federation. You can support this federation. You have seen that we work seriously. We are really honest in all our actions, but we need the sponsor of federation, because the federation, they must try to make the condition of our rowers much better. And this is to have fair conditions for all. So I'm very happy that they have sponsors, they will have sponsors, all others have sponsors, but we need sponsors for federation, because the quality of their life in training camp, they spend mostly 270 days in training camp. It's a huge number of days. And they stay in rooms that, okay, I don't want to go too deep in this. So we must, and also the methodology.
methodology of the training every year must improve. So we need the new tools for their preparation. The ORs are changing. We need 20 new ORs for the sculling and for sweep because there are new technical supports for the athlete. And we cannot buy because we have no money. The last boat we bought was last year, one pair. We have 4 boats in Olympic and we can buy only 1 boat. Maybe this year we will have also 1 mini one. So we say one by one. This is oppressing our sport. We need somebody to say what you need and in 2-3 years we will realize all your needs. Because this is, I say, in the next Olympic will be more difficult because we don't have lightweights. So the boats they win, they are last medal winners in Olympics. Next Olympic will be less people qualified, so it will be even more tough for these athletes to go to the Olympics. And we are still praying for 2 couples of oars, for 1 boat, maybe next year, not this year, because we buy minivan this year. We have, you know, the countries we beat in Olympic. Okay, Great Britain, they have 50 million of euros in 4 years. Italy, 56 million in 4 years. Germany, around this spending. Romania, they are 40 million per year. You want to know how much it is in Greece? Ask the president. How much it is, president? Less than 1 million or a little bit more than 1 million? 1 million a year. 4 million for years. So we produce 2 medals with how much? 2 for 3 with 6 million in Italy. They produce the same 2 medals with 40 million of euros. You understand the effort of these athletes? So this is the real communication. It's not how much we pay for one dinner. The question is how we can survive in the land of giants. And our principle is only one, and this is a warning also for our athletes. In the National Center, I think that the previous success are the biggest enemies for the future success. So they must be stimulated. They cannot stay in the center if they say, oh, I am medalist. And they every day, they move around with the medal on the neck. This medal they have on the neck now, it will be home in the wall, and that's all. After this, they are like all other rowers. And the sponsors, they must not make any difference. Because there is no difference for the athletes. Are only athletes focused for next medal in the next Olympic. This is our philosophy, and this is our way to act in all these 20 years. And we need help to maintain same pair conditions in our team. I think it's enough. Thank you. Να προχωρήσουμε σε άλλη ερώτηση. Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι στόχος είναι να εξαπλωθεί η κοπηλασία σε όλο το κράτος της χώρας. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι εικόνα έχουμε σχηματίσει ως προς τις υποδομές που υπάρχουν στη χώρα μας. Και το δεύτερο απευθύνεται στον πρόεδρο του ΝΟΜ. Υπήρχαν κάποιες εξαγγελίες ότι θα αναπλαστούν κάποιες από τις υποδομές του ΝΟΜ. Εγώ θέλω να μου πείτε τι ανάγκες υπάρχουν ως προς τις υποδομές του ΝΟΜ σήμερα. Και τι δεσμεύσεις υπήρχαν ότι θα φτιαχτεί. Και στους αθλητές η ερώτηση είναι ποιος είναι ο επόμενος στόχος. Λοιπόν, η κοπηλασία γίνεται σε ναυταθλητικά σωματεία. Τα ναυταθλητικά σωματεία είναι χτισμένα πάνω στον υγειαλό. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα όλοι οι ναυτικοί όμιλοι σε όλη την Ελλάδα με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Είναι φοβερά μπερδεμένο. Ο νόμος τους βγάζει όλους παράνομους. Οι εγκαταστάσεις αυτές που έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πάνω στον υγειαλό. Εκεί πρέπει να είναι για να μπορεί κανείς να κάνει κοπηλασία ή ιστιοπλοεία ή τα άλλα ναυταθλητικά ναυταθλήματα. Πρέπει να είναι στην παραλία. Εκεί λοιπόν έρχονται κάποια τεράστια πρόστιμα. Ο χώρος μπορεί να είναι στο ΕΤΑΔ, να ανήκει στο ΕΤΑΔ, να ανήκει στο λιμενικό ταμείο. Είναι
κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Είναι πολύ μπερδεμένη λοιπόν η κατάσταση και όλα τα ναυταθλητικά σωματεία βρίσκονται υποδιωγμό στην ουσία. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις των ναυταθλητικών σωματείων. Είναι κοινοφελούς χαρακτήρα, εκεί πηγαίνουν τα νέα παιδιά να αθληθούν, άρα θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, διότι κανένας πρόεδρος δεν θέλει να συνδέσει το αφημί του ακριβώς με το αφημί ενός ναυταθλητικού σωματείου, το οποίο έτσι μπορεί να δημιουργηθούν ζητήματα και στα δικά του περιουσιακά στοιχεία. Πρόστιμα, διώξεις και πολλά άλλα πράγματα. Κατάσχεση περιουσίας, ακριβώς. Συνεπώς αυτό είναι ένα κομμάτι λοιπόν που δυσκολεύει και τα ήδη υπάρχοντα σωματεία. Καταλαβαίνετε ότι για να γίνουν και καινούρια, έτσι πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι τώρα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η παράκτια κοπηλασία, που είναι ένα άλλο είδος κοπηλασίας από αυτήν που πήραμε αυτά τα μετάλλια και γίνεται σε παραλία που μπορεί να έχει και κύμα, θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη της κοπηλασίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ναυτικοί όμιλοι και στα νησιά μας, έτσι, που καλλιεργούν μόνο την ιστιοπλοεία. Εκεί λοιπόν μπορούν να γίνουν και τμήματα κοπηλασίας πλέον, διότι είναι άλλες οι προδιαγραφές του αθλήματος, του beach sprint, το οποίο πλέον είναι ολυμπιακό άθλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέματα προπονητών. Για να φτιάξει κανείς ένα σωματείο σε ένα μέρος της Ελλάδος, πρέπει να υπάρχει ένας προπονητής. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα με τα διπλώματα των προπονητών, που εμείς ως Ομοσπονδία κάνουμε μια προσπάθεια να λύσουμε, κάνοντας συνεχώς σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σχολές προπονητών, για να δώσουμε πτυχία σε ανθρώπους και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα σωματεία. Και βέβαια για κάθε νέο ναυταθλητικό σωματείο η Ομοσπονδία προσφέρει 2 εργόμετρα και ένα σκάφος για το πρώτο ξεκίνημα. Έτσι, από εκεί και πέρα τα του νόμ θα σας τα πει ο Πρόεδρος και βέβαια οι πρωταθλητές μας, οι Ολυμπιονίκες μας. Νομίζω ότι να συνεχίσω να πάρω το λόγο από τον Πρόεδρο. Καταλάβατε ποιο είναι το μεγάλο θέμα με τον Αιγιαλό, το οποίο αντιμετωπίζει και ο Ναυτικός Όμιλος Μυτιλίνης. Εμείς ήδη μας έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο, το οποίο είναι εδώ και αρκετά χρόνια, και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να λύσουμε το διοικητικό καθεστώς, που είναι ένα δεδαλώδες πρόβλημα, όπως το ανέπτυξε ο Πρόεδρος. Εδώ ήρθε να μας προτείνει και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, ο κ. Χριστόφας, να μας βοηθήσει σε αυτό, γιατί μπορεί να το κάνει μαζί με την κτηματική υπηρεσία, μαζί με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, να μας βοηθήσει. Είναι μέρος των εξαγγελιών που είπατε και είμαστε στην διαδικασία αυτή να κοιτάξουμε να βρούμε μια λύση, η οποία πραγματικά δεν είναι κάτι εύκολο. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε παράλληλα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε, έχει δεσμευτεί ο λογαριασμός μας, οπότε δεν μπορούμε να κινήσουμε τον λογαριασμό του ναυτικού ομίλου ώστε να παίρνουμε χορηγίες. Θέλει, για παράδειγμα, ο Δήμος Μυτιλίνης ή η Περιφέρεια να μας δώσει μια χορηγία 1.000 ευρώ, για παράδειγμα, και δεν μπορούμε να το πάρουμε. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα ως ναυτικός όμιλος. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε κάποιο σχεδιασμό που θα κάνουμε και πιστεύω ότι τα επόμενα 1-2 χρόνια θα δούμε. Να πάει προς επίλυση το διοικητικό καθεστώς. Και το πιο βασικό, να συμπληρώσω κι εγώ κάτι, ξέρετε ότι ο Ναυτικός Όμιλος ήταν τα προηγούμενα χρόνια σημείο αναφοράς στην πόλη. Εκεί υπήρχαν τα καλύτερα εστιατόρια, εκεί υπήρχε όλη η ζωή της πόλης. Δεκαετία του 80 έως του 90, ο Ναυτικός Όμιλος ήταν το νούμερο ένα. Έχουμε περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα εκμεταλλευτούμε. Δεν μπορούμε να νοικιάσουμε το χώρο, να υπάρχουν έσοδα στο σωματείο, να κινηθούμε διαφορετικά στους αθλητές μας. Και όλα αυτά είναι συνυφασμένα με όλα αυτά τα προβλήματα που προηγουμένως αναφέραμε. Πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή και το ίδιο το κράτος, και σας μιλάω και ως αυτοδιοικητικός που ξέρετε πόσα χρόνια έχω ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, να δώσει μία λύση. Και η λύση αυτή δεν δίνεται σε ένα σωματείο, δίνεται σε ένα άθλημα. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Δίνεται σε ένα άθλημα. Δηλαδή, τα ίδια προβλήματα συναντάει η Κέρκυρα, τα ίδια προβλήματα συναντάει και άλλες περιοχές με αυτά που σας είπαμε προηγουμένως. Οπότε, για να το συνοψίσω, αυτό που ζητείτε ουσιαστικά είναι δική τοποθετική ρύθμιση ως προς το καθεστώς του Αιγιαλού. Το Αιγιαλού, της παραλίας των κτηματικών
τραπεζών. Δεν υπάρχει καθόλου νομικό καθεστώς. Μάλλον δεν υπάρχει καθόλου νομικό καθεστώς. Δεν υπάρχει, είναι σαφρό εντελώς. Όχι, δεν υπάρχει καθόλου. Εγώ ότι στόχοι. Εντάξει, βάζουμε μικρούς στόχους πάντα. Τουλάχιστον εγώ έχω μάθει να ανεβαίνω ένα τα σκαλοπάτια, γιατί αλλιώς θα πέσω κάτω. Οπότε προς το παρόν είναι λίγο να ξεκουραστώ σωματικά και ψυχολογικά, γιατί μόλις τελείωσα εγώ τους αγώνες μου για φέτος. Και μετά απλά σιγά σιγά να ξαναμπω σε ρυθμούς και στα κοινόβια και από εκεί να το πάω βήμα-βήμα με τους αγώνες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος προφανώς είναι μία ακόμα Ολυμπιάδα, αλλά αυτό πάλι θα μας πάει πίσω στο οικονομικό θέμα, το οποίο αν αυτός με δελυθεί πρώτα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ακολουθήσω. Απαντώντας την ίδια ερώτηση, σίγουρα ένας μεγαλύτερος στόχος, ο επόμενος μεγαλύτερος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες το 28. Ό,τι είπε η Μιλένα ισχύει και για όλους μας, πιστεύω. Η καρδιά μας θέλει να βρίσκεται μέσα στο κουπί. Υπάρχει δυσκολία οικονομική. Εγώ πλέον θα γίνω κοντά 29 χρονών στις επόμενες μέρες, οπότε καταλαβαίνω ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να στηρίζω τους γονείς μου μέχρι τα 33 μου, πρώτο Θεός, σε 4 χρόνια. Σίγουρα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα κοπηλατική μου πορεία το τι πόροι θα υπάρχουν, θα βρεθούν στο δρόμο μας. Προς το παρόν κλείσαμε μόλις μια τετραετία, πολύ όμορφα. Λίγο ξεκούραση και να αρχίσουμε σιγά σιγά να θέτουμε τους πρώτους μικρούς στόχους, χρόνο με το χρόνο. Εγώ είμαι φοιτητής ιατρικής, έχω κάνει 3 έτη, έχω ολοκληρώσει 3 έτη. Θέλω να τελειώσω τη σχολή μου, αλλά ένα πράγμα είναι πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Αυτή τη στιγμή και οι 4 μας κάναμε σε εισαγωγικά το χόμπι μας και αυτό που αγαπούσαμε. Αν μπορέσουμε να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα, να έχουμε οικονομική αποκατάσταση για τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι θα είμαστε και πιο ασφαλείς και θα μπορέσουμε έτσι να συνεχίσουμε και για ακόμα μία Ολυμπιάδα. Αυτό έχω στο μυαλό μου, προσπαθώ να ηρεμήσω, να βρω, να δω τι θα κάνω και δεν κρίνεται μόνο από μένα, κρίνεται και από άλλους παράγοντες. Όπως είπαν και τα παιδιά, δεν θέλουμε να βάζουμε πολλούς μεγάλους στόχους. Έχουμε έναν, πιστεύω όλοι μας, ότι θα θέλαμε να πάμε σε άλλη μια Ολυμπιάδα να συμμετέχουμε για τη συμμετοχή, όχι, προφανώς όχι μόνο για τη συμμετοχή, θέλουμε να διεκδικήσουμε και εκεί πέρα κάτι. Αλλά όπως και είπε η Μιλένα, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Φέτος είναι μια ξεκινάει βασικά και για τους 4 μας, όχι μόνο απλώς ένας καινούριος ολυμπιακός κύκλος, όπως το λέμε, αλλά αλλάζουν όλα τα δεδομένα για μας. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει πλέον η ελαφριά κατηγορία, οπότε θα πρέπει να αλλάξει ακόμα και ο τρόπος προπόνησής μας, η διατροφή μας. Οπότε θα βάλουμε μικρούς στόχους, αρχικά ξέρω να ανεβάσουμε λίγο το βάρος μας, το σωματικό μας βάρος και τη δύναμή μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε ό,τι μας έρθει στο μέλλον, το κοπηλατικό μας. Θέλω έτσι λίγο να πάνω σε όλα αυτά, ξανά να ευχαριστήσω όλους και την Ομοσπονδία μας και το Ναυτικό Μνημείο Μυτιλίνης και όσους μας στηρίζουν και όσους απλά μας κοιτάνε και μας θαυμάζουν. Γιατί ξέρω ότι έτσι δώσαμε και οι 4 μας πολύ όμορφες στιγμές σε όσους μας παρακολούθησαν στο Παρίσι. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσουμε, γιατί λίγο το ξεχνάμε και δεν το λέμε ποτέ, και την Ολυμπιακή Επιτροπή και τον κύριο Σπύρο Καπράλο, είναι εδώ και ο κύριος Γιάννης Καράς, που είναι μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής, γιατί πραγματικά η Ολυμπιακή Επιτροπή μας έχει στηρίξει πάρα πολύ σαν Ομοσπονδία και πολλά πράγματα χωρίς τη δικιά του στήριξη δεν θα είχαν γίνει και γι' αυτό δεν θέλω να τους ξεχνάμε. Και προσωπικά να ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί δεν το έχω κάνει, για την υποτροφία τους. Είναι ένα βήμα, νομίζω, πάνω σε αυτά που λέγαμε, ότι μπορεί να συνδυαστεί πρωτοαθλητισμός και σπουδές. Εγώ θα βάλω το δυνατά μου, γιατί θέλω να τελειώσω αυτό το μεταπτυχιακό. Είμαι σίγουρη ότι θα με βοηθήσουν.